belästig mich. Δυστυχώς. Τόσο μωμένη δηλαδή. Πρόκειται για μια ασθένεια η οποία εξαπλώνεται σαν ιός. Από ό,τι μας είπατε ξεκίνησε από το χέρι σας και σας επιβεβαιώνω πως θα εξαπλωθεί και στο υπόλοιπο σώμα. Σε μία με δύο ημέρες θα έχετε εξαφανιστεί πλήρως. Λυπάμαι. Εδώ έχω και τις εξετάσεις σας. Ορίστε. Καλά, και δεν μπορείτε να βρείτε μια θεραπεία. Κάτι να επιβραδύνει αυτό που παθαίνω. Όπως σας είπα, είναι και για μας κάτι εντελώς πρωτόγνωρο. Και εγώ τι πρέπει να κάνω τώρα? Από πλευρά σας δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Είστε μόνος σας σε αυτό. Άρα μου προτείνετε να κάτσω με σταυρωμένα χέρια και να περιμένω να πεθάνω? Δεν προτείνω τίποτα. Όπως σας είπα και πριν, δεν μπορείτε από την πλευρά σας να κάνετε εσείς κάτι. Παρ' όλα αυτά, το πώς θα περάσετε τις τελευταίες σας ώρες εξαρτάται από εσάς. Θα πονέσει? Από ό,τι ξέρω, όχι. Θα είναι ανώδυνο. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο μπορεί να σας παρηγορήσει κάτι τέτοιο. Όχι. Άλεξ. 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 Μ' ακούς? Ναι, σ' ακούω. Ναι, σχετικά με αυτό που μου έλεγες πριν, αυτό σημαίνει πως θα πεθ. Ναι, σε μία μέρα, μπορεί και λιγότερο. Έτσι μου είπαν τέλος πάντων. Στους δικούς το έχεις πει? Όχι. Θα σου το πεις κάποια στιγμή? Δεν έχει νόημα. Είναι πολύ μακριά για να το στάσω έτσι καλύτερα. Άρα είμαι μόνος που έχεις. Τη μητέρα σου τουλάχιστον θα την πάρεις ένα τηλέφωνο. Όχι. Ιδιώς. Η μητέρα μου δεν νοιάζει και όταν πέθανε ο πατέρας μου. Παρανοιαστεί τώρα που πεθαίνω εγώ? Ναι ρε φίλε, αλλά σου στέλνει λεφτά κάθε μέρα για τη σχολή, δηλαδή αυτό δεν το εκτιμάς καθόλου? Και με νοιάζουν τόσο πολύ τα λεφτά, έτσι? Άλεξ, άκουσα λίγο ρε φίλε. Δηλαδή, θες να μου πεις ότι θα πεθάνεις με πίκρα στην καρδιά σου? Κάνε μια προσπάθεια, πάρε ένα τηλέφωνο, σκέψου το λίγο. Εντάξει. Ξαναπάρε. Θα το έχει σηκώσει άμα ήταν. Ξαναπάρε.
συνδρομητή που καλέσατε είναι καθυλημένο. Παρακαλώ, καλέστε αργότερα. The subscriber you have called is busy. Μα Αλέξ, μην παρακάτω αμέσως. Γάλη, απλά φύγε. Τι? Απλά φύγε. Ξέρεις, υπάρχει ένα τελευταίο μέρος που μπορούσε να πας. Δεν έρχεσαι συχνά εδώ, ε. Όχι. Εγώ εδώ έρχομαι κάθε μέρα. Αυτό το μέρος μου δίνει μία ηρεμία. Μία γαλήνη. Τι σε έφερε εδώ? Το φέρω. Ναι. Δεν είσαι ούτε ο πρώτος, ούτε ο τελευταίος που έρχεται εδώ για να βρει απαντήσεις. Σε έχεις βρει? Αρκετές φορές. Αν κι εγώ έχω υποφέρει αρκετά. Αλλά ποτέ δεν έχω αψηφίσει τον Κύριο και πάντα έχω βρει τον δρόμο μου. Γιατί? Εσύ τι έκανες? Δεν έχει σημασία τι έχω κάνει εγώ. Σημασία έχει ότι ο Θεός με δοκίμασε. Και το ίδιο κάνει και με σένα. Διαφωνείς? Ναι. Δεν με δοκιμάζει. Με τιμωρεί. Γιατί το λες αυτό? Ίσως γιατί δεν τον πίστευσα ποτέ μου. Έτσι κι αλλιώς είναι πολύ αργά τώρα για να το κάνω. Δηλαδή, θεωρείς ότι ο Θεός σε τιμωρεί επειδή δεν τον πίστεψες? Δεν νομίζω. Ο Κύριος χτίζει το μονοπάτι μας. Εμείς επιλέγουμε αν θα το ακολουθήσουμε ή όχι. Ξέρεις γιατί ο Ιησούς είναι το κέντρο του χριστιανισμού? Ο Ιησούς ήταν ο ταπεινότερος άνθρωπος που υπήρχε. Έφερε στον κόσμο μόνο γαλήνη. Αυτό βέβαια δεν σταμάτησε εκείνον από το να υποφέρει. Είχε την επιλογή να απαρνηθεί το Θεό και να γλιτώσει από τα πάθη του. Αλλά δεν δέχτηκε. Έμεινε να πολεμάει με τα βάσανά του. Στο τέλος, ανέβηκε στα ουράνια, δίπλα στο Θεό. Τώρα ποιο το νόημα της ύπαρξής του Ιησού αν ερχόταν απλά στη γη, έλεγε 2-3 πράγματα και έφευγε? Κατά κάποιο τρόπο, τα πάθη του, ο πόνος του,
ήταν το καλύτερο πράγμα που του είχε συμβεί. Μέσω από αυτά βρήκε τον απότερο σκοπό του και έφτασε μέχρι το τέλος. Ναι, πολύ ωραία ιστορία. Αυτό δεν εξηγεί αυτό που συμβαίνει σε μένα. Εγώ δεν έχω Θεό. Δεν έχω πίστη. Ποιος σου είπε ότι τον έσωσε η πίστη του στο Θεό? Ah!
Καλημέρα, μαμά.